Μπορείτε να καθίσετε. Αλλά είναι ένα ελεύθερο. Εκδήλωση με το αγαπημένο ομώνυμο τραγούδι σε στίχους Λεωνίδα Βαλένη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Χρυσοπράσινο φύλλο λοιπόν, έτσι αποφάσισαν να ονομάσουν το περιβαλλοντικό πρόγραμμα η εκπαιδευτική Γιώργος Φαρανκιτάκης από το Περιβαλλοντικό Κέντρο Αργυρούπολης και ο Χρήστος Γεωργιάδης από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, που είναι πρωτοβουλία δική τους να εφαρμοστεί. Το πρόγραμμα λειτουργεί με επιτυχία από το 1994. Με τη σημερινή εκδήλωση ολοκληρώνεται μια ακόμα διετία, 2009-2011. Με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω στο σχολείο μας στην Κύπρο τους φιλοξενούμενους μας από το 3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Την κυρία Διευθύντρια, κυρία Αντωνία Καπερώνη, τη πατριώτησα μας κυρία Ελένη Παπαπαύλου και την κυρία Ελένη Μαντέλου, καθώς και τα 16 παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε. Καλή διαμονή στην Κύπρο. Προηγήθηκε το εκπαιδευτικό ταξίδι της δικής μας αποστολής στην Αθήνα, από το οποίο επιστρέψαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία που μας προσφέρατε. Καλωσορίζω επίσης την εκδήλωσή μας τον κοινοτάρχη Πέρα Χωρίου και Νήσου, κύριο Γιαννάκη Γεωργίου, και τον δήμαρχο Νιδαλίου, κύριο Λεόντιο Καλένο, την πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων, Μίκη Δεμόνο, την κυρία Δέσπο Παπάκη, γονείς. Και εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την πολύτιμη στήριξη στις προσπάθειες επίτευξης των στόχων μας. Με την ολοκλήρωση της διετίας αισθανόμαστε ικανοποιημένοι, γιατί όλοι κατά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Πιστεύω, βίωσα, εμπέδωσα και ενίσχυσα βασικές αξίες, όπως η ευθυνότητα, συνεργασία, σεβασμός και προσφορά. Και παιδαγωγικός προβληματισμός μεταξύ των εκπαιδευτικών μου συμμετέχων για τα εφικτά συστήματα και τις παιδαγωγικές πρακτικές. Επίσης, αναπτύχθηκαν σχέσεις φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Μαρία Πάπα Γάμα 2, Παύλια Παπαδοπούλου Γάμα 2, Νικόλια Κακουρή Γάμα 2, Χριστάκου Γάμα 2, Σίμων Μασάκος Γάμα 4, Σίμων Αυγουστή Γάμα 4, Ευθύμιος Ανάπλαση τοπίου ημιτού από το 3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Τα μέλη της ομάδας μας, Αγλαία. Αλίκη. Ανδρέας. Αντώνης. Δανάη. Δανάη. Δήμητρα. Δημήτρης. Ιωγκάστη. Μάνια. Μαρίνα. Σοφία. Σοφία. Χριστίνα. Υπεύθυνη προγράμματος Παπαπαύλου Ελένη. Βοήθησαν Καπερώνη Αντωνία, η Διευθύντρια, και Μαντέλου Ελένη στην αφίσα. Τεχνική υποστήριξη Λιβαδάρος Ελευθέριος, μέλος της περιβαλλοντικής μας ομάδας 2009-2010 και θελοντής υποστηρικτής της προσπάθειάς μας το 2010-2011. Μια φωτογραφία της ομάδας μας.
σήμερα. Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος Χρυσοπράσινο Φύλλο για τη διετία 2009-2011, το γυμνάσιο μας ανέλαβε την εκπόνηση εργασίας με θέμα «Αρχαίο Ιδάλιο χθες, σύγχρονη περιβαλλοντική πόλη σήμερα». Στόχοι του προγράμματος ήταν η επαφή εμάς, των παιδιών της κοινότητας, με την ιστορική μας παράδοση και κληρονομιά, αρχιτεκτονικά μνημεία της οποίας σε προβάλλουν σε κάθε κίνησή μας στο χωριό και ταυτόχρονα η μελέτη των επιπτώσεων του σύγχρονου πολιτισμού στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, σεβασμού και προστασίας του. Αρχαίων Ιδάλιων χτες. Ιστορική αναδρομή. Το Ιδάλιον ή Ιδάλι κατοικείται ήδη από την 6η χιλιετία π.Χ. Είναι χτισμένο στην κοιλάδα του ποταμού Ιδαλία ή Γαλλία. Οι αρχαιότερες ενδείξεις κατοίκησης, λίθινα εργαλεία και πύληνα αγκεία εντοπίστηκαν στην τοποθεσία Αγρίδη και χρονολογούνται στην Νεολιθική εποχή 6.000 π.Χ. Κατάλοιπα μικρών οικισμού της μέσης εποχής του Χαλκού 2.500 π.Χ. ανασκάφηκαν στους λόφους του Αγίου Σοζόμενου. Κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού 13ου αιώνα π.Χ., ο πληθυσμός των οικισμών του Αγίου Σοζόμενου εγκαταλείπει την περιοχή και εγκαθίσταται στον χώρο του αρχαίου Ιδαλίου. Σύμφωνα με την παράδοση, το αρχαίο Ιδάλιον ιδρύθηκε από τον Χαλκάνοραν, ιούραν του Τροϊκού πολέμου, στο πλαίσιο του αποικισμού της Κύπρου από τους Μυκηναίους Αχαιούς. Ο μύθος λέει ότι ο Χαλκάνοραν αναζητούσε βάση χρησμού να εγκαταστήσει την πόλη εκεί όπου ανέτελε ο Ιγ. Την κατεύθυνση, αλλά και συνεχίζει αμέριμνο στην καθημερινότητα με συντοτικές του ενασχολήσεις, όπως η επιβάλλοντας του Τιτανικού. Καλούμαστε λοιπόν να ξυπνήσουμε συνειδήσεις που έχουν βαρτώσει στην εφημερίδα της σημερινής καταναλωτικής κοινωνίας. Η μικρή τοπική μας κοινωνία να συμβάλλει τα μέγιστα σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια για προστασία του περιβάλλοντος. Συμβαίνει με την κοινωνία, μπορούν αμοιβαία να συμβάλλουν στη διαμόρφωση συμπεριφορών, στοχεύοντας την αηφόρο ανάπτυξη. Η τωρινή γενιά πρέπει να επιβεβαιώσει ότι η επόμενη γενιά θα κληρονομήσει. Δεν έγινε τίποτα από αυτά. Η εμπειρία μας ήταν χρυσή, όπως το όνομα άλλωστε. Τα παιδιά δεν ήταν απλώς καλά, ήταν τέλεια. Κατά τη διάρκεια της διαμονής μας εκεί, μας δόθηκε ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις ερευνητικές εργασίες μας σε δύο εκδηλώσεις.